Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στο κανάλι Manga Spoiler, όπου από εδώ θα ενημερώνεστε καθημερινά για τα πιο ανατρεπτικά spoiler. Φαίνεται πως ο Ιπποκράτης έκρυβε πάρα πολλά ένοχα μυστικά, μπορεί όλοι να νομίζουν πως η Αθηνά ήταν αυτή που είχε τα περισσότερα μυστικά στο σπίτι, όμως και εκείνος δεν πήγαινε πίσω. Όπως είδαμε στα πρώτα επεισόδια της σειράς, λίγο πριν πεθάνει ο Ιπποκράτης ζήτησε από τη Μυρτάλη ένα πράγμα. Να μην εμπιστεύεται κανέναν γύρω της. Αυτό σημαίνει πως ο ίδιος γνώριζε πολλά για όλους. Σταδιακά θα βλέπουμε την ιστορία του Ιπποκράτη να έρχεται ξανά στο φως, οι τηλεθεατές θα ανακαλύψουν και άλλα πράγματα για το ένοχο παρελθόν του, το οποίο θα πληγώσει ιδιαίτερα τη Μυρτάλη. Ο Ιπποκράτης ήταν μπλεγμένος με τον υπόκοσμο και ήταν ισχυρό μέλος ενός κυκλώματος. Όλα τα χρήματα και υλικά αγαθά που απέκτησε, δεν ήρθαν μόνο από την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά και από άλλες δουλειές, αρκετά παράνομες. Η αλήθεια δεν θα αργήσει να έρθει στο φως. Ποια θα είναι η αντίδραση της οικογένειας μόλις μάθει τα σκοτεινά βήματα του Ιπποκράτη? Και πώς θα αντιμετωπίζεται η Μυρτάλη από εδώ και στο εξής? Μια δωρεάν εγγραφή, να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα βίντεό μας. Σύντομα κοντά σας!